Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7.30. Εδώ μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Για κάποιο λόγο τα ακουστικά μου... Όχι, είναι λίγο... Όχι, τώρα ακούω καλύτερα. Λοιπόν, πρώτη εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Επιστρέψαμε μετά από την, μετά την άδειά μας. Μια εβδομάδα και εμείς λίγο να πάρουμε τις ανάσες μας. Έχουμε πραγματάκια να πούμε και να σχολιάσουμε. Ερχόμενος στο στούντιο του Λίμπερο 107,4 βέβαια το Γιώργο τον Κάτω, ο οποίος ξέμεινε την προηγούμενη εβδομάδα λογικά. Τι γίνεται, φίλε? Καλησπέρα, φίλε. Καλώς όρισες πίσω από την καλοκαιρινή σου άδεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια εβδομάδα έλειψε, αριστερό μπακ δεν πήραμε. Γκολ σε φιλικό δεν βάλαμε. Τα ίδια συζητούσαμε. Πέντε μέρες τα ίδια πράγματα συζητούσαμε. Ναι, πραγματικά δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο διάστημα της απουσίας μου. Μια εβδομάδα η οποία έχει πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Με τον ποδοσφαιρικό Άρη να έχει επιστρέψει από την Ολλανδία το περασμένο Σάββατο, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του. Αν μας βοηθήσει η τηλεφωνική επικοινωνία, θα έχουμε μέχρι τις 7.30 και το Χρήσανθο μαζί μας, αν και αδιούχος, για να κάνουμε μαζί του έναν απολογισμό της παρουσίας του Άρη στην Ολλανδία και στα φιλικά τα οποία έδωσε και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο με την Γκέντ. Σε μια εβδομάδα που έχει το φιλικό με τον Ατρόμητο την ερχόμενη Πέμπτη. Το βράδυ ο Κλεάνθης Βικελίδης και θα είναι μια πρώτη ευκαιρία για εμάς τους παραμένοντες πίσω να δούμε για πρώτη φορά τον Άρη που χτίζει ο Σάβας Παντελίδης και να βγάλουμε και εμείς κάποια πρώτα συμπεράσματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα αυτό το διάστημα. Και ένα πολύ σημαντικό διάστημα είναι αλήθεια, καθώς βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Άρη κόντρα στην ΑΕΛ Λεμεσού. 9-10 μέρες περίπου. Μια εβδομάδα που έχει επικαιρότητα όσον αφορά και τον μπασκετικό Άρη, αφού αύριο έχουμε αυτή την πολύ σημαντική ανοιχτή γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη με βασικό θέμα συζήτηση στην ΚΑΕ Άρης, η οποία θα γίνει στο Νικ Γκάλης Χολ τελικά αύριο στις 8. Θα μιλήσουμε και για αυτήν. Έχουμε και άλλα 2-3 πραγματάκια να αναφέρουμε από τον μπάσκετ που σήμερα έγινε γνωστό και το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Γουλιέλμος, με όνομα έκπληξη να είναι αυτό του αντιπροέδρου, πόστο το οποίο ανέλαβε ο Άκης Σακελαρίου, ο γνωστός ηθοποιός και γνωστός για τα κυτρινό-μαυρά του αισθήματα. Ποιοτική προσθήκη. Ο Άκης Σακελαρίου, ποιοτική προσθήκη. Τον Άκη Σακελαρίου, ο Καβαδίας σίγουρα πιο έντονα, εγώ λίγο πιο έντονα, εσύ καθόλου, λόγω ηλικίας. Τον θυμόμαστε, Βασίλη Καβαδία, από ποια σειρά, που έχει σχέση με το χώρο που δουλεύουμε? Ε, Βασίλη, βάλε Δευτέρα. Το είμαστε στον αέρα, δεν το έβλεπες στο Μέγκα? Άρα, φίλε, ωραία σειρά, βέβαια. Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που συζητάτε. Το είμαστε στον αέρα, γύρω κάτω, επειδή έχουμε και μια... Ξαφνικά είμαι εγώ μεγάλος ηλικία κάτι σε εκπομπές. Είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Πώς είσαι? 22. 22? Ναι. 22, εντάξει, έχουμε 7 χρόνια διαφορά. Το είμαστε στον αέρα ήταν μια σειρά η οποία ήταν στο Μέγκα από το 97 μέχρι το 99, η οποία πραγματευόταν μια παρέα, ρε παιδί μου, που ανέλαβε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Καλή ώρα, ας πούμε, όπως είναι εδώ πέρα, ο Λίμπερο, η δικιά σας παρέα, έτσι, στους 107 και 4. Και στην οποία έπαιζε ο Άκης Σακελαρίου, μαζί με άλλους τους ηθοποιούς, τον Στέλιο Μάινα, τον Ρικλή Μιχαηλίδη, Κουλουπού. Από παλιό Μέγκα. Από παλιό Μέγκα, τι μείω Μέγκα. Έχω προλάβει σε παραλήψεις και τέτοια το Σάκ ήταν τραυλικό. Αυτό πήγε πιο παλιά, πιο σκληρό πριν. Ούτε αυτό το ξέρει, Βασίλη Καβαδία. Εκεί δεν έπαιζε ο Άκης Σακελαρίου, όχι. Είχε υπέροχο ίντρο αυτή η εκπομπή. Ήταν 2 λεπτά, ήταν η εισαγωγή μόνο και τραγουδούσαν όλοι μαζί. Όπως και να έχει, αυτός είναι ο νέος αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, ο διοικητικό συμβούλιο που ανακοινώθηκε από τον κύριο Γουλιέλμο. Σήμερα και... νωρίς το μεσημέρι θα το σχολιάσουμε και αυτό εν ώψη της αυριανής γενικής συνέλευσης. Θα πούμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά την περίπτωση του Λουίς Ιμπάνιες, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Θεσσαλονίκη και επέστρεψε σήμερα στην Κροατία. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υπόθεση, ποια είναι τα δεδομένα που έχουν προκύψει από χθες το βράδυ που ο Άρης κατέδεσε την πρότασή του στον παίχτη και προς τα πού οδεύουμε, αν μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι κρεμότητα αυτή του αριστερού μπακ και η μοναδική πλέον που απομένει για τον Άρη μεταγραφικά πριν τα παιχνίδια με την ΑΕΛ Λεμεσού. Δύσκολα, νομίζω, πολύ δύσκολα θα πραγματοποιηθεί κάποια άλλη μεταγραφική κίνηση μέχρι αυτά τα μάτς με την ομάδα της Λεμεσού, εκτός αν προκύψει κάτι εξαιρετικό μέσα σε επόμενες μέρες. Ό,τι κίνηση ακολουθήσει για τον Άρη
είτε μιλάμε για αποκτήσεις, είτε μιλάμε για προσθήκες παιχτών, είτε μιλάμε για αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι θα είναι μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα με τον σύλλογο της Κύπρου. Η ομάδα η οποία επιστρέφει σήμερα στις προπονήσεις. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η προπόνηση στο Ρήσιο, η απογευματινή, με νέο πρόσωπο τον Ντάνιελ Σούντιγκρεν, ο οποίος βρίσκεται και αυτός από χθες στην Θεσσαλονίκη. Ανάσταση. Ήρθε και αυτός τον. Καλά, Ανάσταση, εντάξει. Εντάξει. Τον είχαμε δει ήδη μία φορά. Ναι, αυτό το σύριαλ όμως τράβηξε λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Έχω την εντύπωση. Το σύριαλ του Σούντιγκρεν έχει τραβήξει πολύ από τον περασμένο Γενάρη, όχι τώρα ξαφνικά. Εντάξει. Αλλά αφού το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι ο παίχτης είναι εδώ πέρα. Και τιμοπόλεμο τόσο 90 λεπτά έχει συνεχόμενο. Κοίτα, ο Σούντιγκρεν αυτή τη στιγμή είναι ο πιο έτοιμος ποδοσφαιριστής που διαθέτει ο Παντελίδης. Γιατί προέρχεται από μια σειρά συνεχόμενων αγώνων, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με την ΑΕΚ από τον περασμένο Μάρτιο. Είχε μια διακοπή τώρα 20 μέρες περίπου μέσα στον Ιούνιο. Αλλά η αγωνιστική του ετοιμότητα νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την αγωνιστική ετοιμότητα των υπόλοιπων και είναι απόλυτα φυσιολογικό βέβαια αυτό. Έβγαλε 90 λεπτό μέσα σε φιλικό, έβγαλε σε παιχνίδι με την Κάλμαρα, έβγαλε συνεχόμενα και μετά την διακοπή. Οπότε είναι, αυτή η διακοπή είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Ήταν από τους μόνιμους βασικούς παίχτες που είχε η ΑΕΚ. Γι' αυτό ζητήσαμε τον Κώστα. Λέω ότι το προχθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ ήταν το μόνο που την έχω δει τους τελευταίους τρεις μήνες. Ναι, το είχες πάρει λίγο υπομονή. Λίγο εντάξει, ναι. Με τους. Ναι, λίγο κάτι πέναλτι που βαρούσε, κάτι σέντερ. Λέω εντάξει, πρέπει να παρατηρηθούν αυτό. Δεν είναι να τα αφήσει έτσι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν ο Σούντιγκρεν θα αναλάβει τα πέναλτι τώρα που θα έρθει με το καλό στον Άρη. Και θα έχουμε εικόνα και στις προπονήσεις επόμενες μέρες από το αν υπάρχει πρόθεση από πλευράς Παντελίδη να του δώσει τη συγκεκριμένη ευθύνη. Το κινητό δεν βάλω σε αυτό το πόντα. Λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά, δεν είναι σίγουρο. Πώς θα πήγε την πρώτη εβδομάδα, Φίλιππο, είπα. Καλά ήταν. Καλά ήταν, εντάξει. Εδώ. Με τον Βασίλη λέγαμε για μουσακάδες. Αλέζει. Τι λέγανε για μουσακάδες, λέγανε. Όλε. Και γλυκά, ειδικά το Σαββατοκύριακο προχθές. Τι λέγανε βάδια αυτό. Δεν μπορεί να φανταστεί. Συζητούσαμε διάφορα. Στι καθημερινές, ρε. Όχι, εντάξει, Σαββατοκύριακο. Α! Και έτσι καθημερινές κάτι ψάχνει. Ενημερωτική εκπομπή είναι εδώ πέρα και μιλούσε για τους μουσακάδες. Γιατί με δώσαμε τον κόσμο εδώ, φίλε. Τι νομίζεις. Έβγαινε ο Χρήστος και τα έλεγε όλα, ε. Ο Χρήστος, ναι, εκεί ένα μισά λεπτό, 45 λεπτά ανάλογα. Ο Χρήστος μας έλεγε τα παγωτάκια πόσο κάνουν, δε, φίλε. Εκεί στην Ολλανδία. Τι περιμένεις, φίλε, τώρα, δηλαδή, από αυτόν τον άνθρωπο πέρα που τον είχα βγάλει εγώ πριν δύο εβδομάδες και μου έλεγε είχε πιτάσει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ και μου έλεγε τα αλαντικά τα οποία έχει. Έχει πολλά ήδη αλαντικό. Είναι εξαιρετικά. Ο Χρήστος, ο οποίος δεν θα είναι μαζί μας αυτή την εβδομάδα, τον στείλαμε λίγο να ξεκουραστεί. Επειδή αντιλαμβάνεις ότι λόγω ηλικίας δεν έχει πάρα πολλές δυνάμεις πλέον, είναι η αλήθεια. Έχει μεγαλώσει όσο να είναι. Εντάξει. Το στείλαμε λίγο εκεί πέρα στη Χαλκιδική να πάρει τις ανάσες του, να μαυρίσει λίγο παραπάνω. Και από την επόμενη Δευτέρα που θα μπαίνουμε σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς περισσότερο λόγω ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ θα είναι πάλι μαζί μας. Και από την μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι κανένας τους δυο μας πάλι εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραία. Βέβαια. Δεν πιο χτυπάει καμπάνα, Κώστα μου. Εντάξει, παιδιά. Παιδιά, έτσι είναι η κατάσταση. Τι αγαπάμε. Έτσι συμβαίνουν αυτά. Έτσι είναι η κατάσταση. Μου τα κάνανε εμένα, θα σα τα κάνω και εγώ. Έτσι. Γιατί αυτά τα βαδιάρεξε είναι αποθυμένα. Oh. Όταν κάποιο σου δημιουργεί αποθυμένα, μετά είσαι τα βγάζει κάπου αλλού. Έτσι θα πηγαίνει. Δυστυχώς. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Λοιπόν, τι λέει 741. Ρε παιδιά, τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Πολύ καλό Μπάσα Μαϊντχόφεν. Με Σάσα και Σούντιγκρεν και 10 μέρες ακόμα δουλειά θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω. Πολύ καλό Μπάσα Μαϊντχόφεν. Δεν ξέρω αν ο φίλος ο 741 είδε το φιλικό και μπορεί να πει ότι ο Μπάσα είναι καλός. Όπα. Δεν ξέρω. Όχι, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ρωτάω. Εγώ το μεταξύ δεν έχω ασχοληθεί καν με το. Υπήρχε ρεπορτάζ ότι ήταν καλός με την Μαϊντχόφεν. Ναι, είχε καλή εμφάνιση. Όλη η ομάδα γενικότερα έκανε καλή εμφάνιση. Στο πρώτο μήχρονο από ό,τι ψηλοδιάβασα. Στο πρώτο ημίχρονο δέχτηκαν μια φάση. Προσπάθησαν από το ξενοθόλιο αυτό το άγνοια εβδομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο δέχτηκαν μια φάση και το αυτογκολ, τίποτα άλλο. Και ο Άδης πίεζε, έχασε και φάσει. Έκανε επίσης πολύ καλή απόδοση. Κόντρα στο πιο δύσκολο αντίπαλο τη προετοιμασία θεωρητικά. Κοίτα, αυτό είναι σίγουρα θετικό. Γιατί στο πρώτο φιλικό, εντάξει, το πρώτο φιλικό βέβαια είναι ένα συνδυασμό πολλών παραμέτρων που οδήγησαν στην συγκεκριμένη κατάληξη. Στο δεύτερο. Εντάξει, εγώ δεν θα πάρω το δρόμο που έχει επιλέξει ο Χρήσανθος να το επικεντρώσω στη διαιτησία με την Γκέντ. Αλλά το ότι κόντρα στην Αϊντχόφεν, έστω και ένα ημίχρονο, η ομάδα παρουσίασε ένα καλό πρόσωπο, όπως μας μετέφερε και ο Χρήσανθος από την Ολλανδία την περασμένη Παρασκευή. Αν μη τι άλλο, είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να κρατήσει ο Άρης και πάνω σε αυτό να δουλέψει ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος, γιατί 100% έτοιμος δεν μπορεί να είναι για τα παιχνίδια με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Καμιά ομάδα αυτή την περίοδο που διανύουμε δεν μπορεί να είναι 100% έτοιμη.
Το σημαντικό είναι ότι πιο πολύ κρατάνε ότι αγωνίστηκαν. Η βασική ενδεκάδα που παρέταξε αγωνίστηκε για περίπου. Με ξέρει το Φετφατζίδι, αγωνίστηκε για περίπου 70 με 75 λεπτά. Τι ενδεκάδα είχαμε να ερχόμενο το Γιώργο, για πες μου. Έμαν, Κόρχουτ, Ρόουζ, Βέλεθ, Κωνσταντινίδη, ναι. Μπάσα, Ματίγια, ναι. Φετφατζίδι, Ντιγκινή, Τόντσο και Ιντέγε. Ό,τι καλύτερο έχει αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει. Και ο Μαρτίνεθ που ήταν, από ό,τι έλεγε όλη την εβδομάδα, ο Χρήστανθος έπαιζε μια θέση μεταξύ Φετφατζίδη και Μαρτίνεθ. Πέρασε το δεύτερο ημίχρονο ο Αργεντινός μετά. Έχεις ένα κορμό 14-15 παιχτών να μπορείς να βασιστείς σε αυτή την περίοδο. Θα είναι ένας κορμός τον οποίο βοήθησαν πολύ οι προσθήκες που έγιναν στη διάρκεια της παρουσίας του Άρη στην Ολλανδία. Δηλαδή ο Φετφατζίδης, ο Σάσα, ποιος άλλος πήγε? Αυτοί οι δύο, ναι. Okay. Και γύρισαν οι άλλοι, ο Κουέστα με τον Λάρσον. Αυτοί οι δύο λοιπόν, εντάξει, είναι δύο σημαντικές προσθήκες. Μπορεί να είναι δύο προσθήκες, αλλά είναι σημαντικές προσθήκες γιατί αφορούν βασικές θέσεις ενδεκάδας. Γιατί ο Φετφατζίδης προορίζεται για βασικός αυτή τη στιγμή. Ο Σάσα προορίζεται επίσης για βασικός αυτή τη στιγμή και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα προλάβει να είναι και έτοιμος ώστε να παίξει με την ΑΕΛ Μεσού την μεθεπόμενη Πέμπτη. Ο Σούντγκρεν νομίζω θα παίξει. Για τον Σάσα θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Για μένα. Πρέπει να δούμε βέβαια πρώτα την κατάσταση στην οποία είναι ο Βραζιλιάνος μέσος. Βάσει των χαρακτηριστικών που έχει ο Ματίγια και ο Μπάσα και βάσει των χαρακτηριστικών που μαθαίνουμε ότι έχουν οι αντίστοιχοι μέσοι της LMSU, πρέπει να παίξει ο Σάσα σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί ο Άρης θα έχει απέναντί του ένα γρήγορο κέντρο, λέει το scouting report της LMSU. Άρα και εσύ πρέπει να προσδώσει λίγη ταχύτητα στο δικό σου κέντρο. Και αυτό με το Σάσα μπορείς να το κάνεις. Δεν σου είπα ότι να το βάλεις για να κόβει, γιατί εντάξει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μαρκάρει, αλλά δεν είναι και το βασικό του ατού στο παιχνίδι του. Είναι μια διάμεση κατάσταση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Αλλά με τον συγκεκριμένο θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι η παρουσία του τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις, ποια θα είναι η αγωνιστική του ετοιμότητα και πώς θα κυλήσει η προσαρμογή του, κυρίως όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Να αφομοιώσει δηλαδή τα θέλω του Παντελίδη και να μπει μέσα στον τρόπο παιχνιδιού που δουλεύει ο προπονητής του Άρη. Αυτή τη στιγμή. Πάντως η ενδεκάδα που παρέταξε με την Αιτχόφεν δεν θα πέσει πάρα πολύ με αυτή που αναμένεται κοντά στην ομάδα της Κύπρου. Αν εξαιρέσουμε τον Κουέστα που, ας πούμε, κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό θα επιστρέψει στον αγώνα με την κυπριακή ομάδα και είναι σίγουρη η επιστροφή του κάτω από τον goal post. Και το δεξιάκρο της άμυνας. Ναι. Εντάξει, από εκεί και πολύ πέρα, πιθανό. Και μια θέση στα χάφ ενδεχομένως, αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν νομίζω να αλλάξουν και πάρα πολλά. Αλλά θα έχουμε μέρες να ασχοληθούμε νομίζω με το κομμάτι της εντεκάδας. Πολλά θα φανούν στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο φιλικό της επόμενης Πέμπτης, όσον αφορά την εντεκάδα που θα χρησιμοποιήσει ο Άρης εκείνο το μάτς και στις προπονήσεις, στις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο break. Θα συζητήσουμε και συνέχεια για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Κάναμε έτσι μια εισαγωγή, είπαμε 2-3 πραγματάκια. Θα σχολιάσουμε συνέχεια το μήνυμα του φίλου του 741 για τον Μπάζη και για τα τηλεοπτικά τα οποία λέει. Πάμε για την ώρα στο break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, All About Άρης on Air. Επιστρέφουμε, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7.30 για σήμερα και για όλη την εβδομάδα, λέει το ρεπορτάζ. Έτσι δείχνει. Την Πέμπτη όμως 7.30 δεν μπορούμε να κάτσουμε γιατί είναι 9 ώρα. Είναι να... 7 η ώρα, το αργότερο πρέπει να φύγουμε να πάμε στο κλειδί της Βικελίδης. Λοιπόν, Γιώργος Γκάτος και Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Παπαδόπουλος και Γιώργος Γκάτος. Άρτα φυγθέντας από την πρώτη εβδομάδα της άδειάς του. FM για νότα μηνύματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 ανοίξουμε και τις γραμμές για να ακούσουμε και εσάς. Το Χρήστανθο ακόμα δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ο φίλος 741 έστειλε νωρίτερα, παιδιά, τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Πολύ καλός Μπάσα με Αιτχόφεν, με Σάσα και Σούντγκρεν και 10 μέρες ακόμα δουλειάς. Θα είμαστε έτοιμοι, πιστεύω. Έτοιμος. Είπα και πριν ότι 100% έτοιμος δεν θα είσαι. Σίγουρα το ότι ο Σούντγκρεν είναι εδώ είναι πολύ σημαντικό. Γιατί φάνηκε ότι αμυντικά είχες κάποια θεματάκια στα παιχνίδια που έδωσε, στα φιλικά τα οποία έδωσε στην Ολλανδία. Τώρα βέβαια και ο Σούντγκρεν δεν είναι ο πιο αμυντικογενής μπακ, είναι ένας επιθετικός μπακ ο Σουηδός. Σίγουρα όμως προσθέτει περισσότερη ποιότητα και εμπειρία στο δεξιάκρο της άμυνας σε σχέση με τους Κωνσταντινίδη και Τζανακάκη. Και είναι μπακ που πατάει περιοχή και θα βοηθήσει και στο επιθετικό κομμάτι. Του αρέσει να ανεβαίνει ψηλά. Ουσιαστικά η θέση του είναι back half. Δεν μπορεί να τον πει κανονικό back.
δεξί, είναι πιο ψηλά από ότι ναι. αγωνίζονται οι τωρινοί παίχτες που έχει ο Άρη στη διάθεσή του. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις, τώρα σε δεξιά πλευρά του Άρη για παράδειγμα, δημιουργείται ένα ζήτημα, όχι απαραίτητα κακό, με την εξής λογική. Τι έκανε, τα κλείσε όλα. Έκανε, όχι, κάσαρε το. Ναι, ωραία. Ότι έχεις τον Σούντγκρεν, ο οποίος είναι επιθετικογενής, έχεις και τον Φετφατζίδη, ο οποίος είναι πολύ ποιοτικός επιθετικά, δεν το συζητάμε αυτό. Νομίζω ότι μεζοεπιθετικά είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Άρη αυτή τη στιγμή, μιλάμε Φετφατζίδης. Αλλά και ο Φετφατζίδης είναι ένας εξτρέμ ο οποίος δεν πολύ βοηθάει στο μαρκάρισμα. Τώρα, αν τον δούμε διαφορετικό φέτος, αυτό θα είναι καλό. Απλά με τον Σούντγκρεν πλέον στα δεξιά, πρέπει να έχεις βοήθεια στο μαρκάρισμα και από τον εξτρέμ. Και ενίοτε από τον Χαφ να δίνει τη διαγώνια κάλυψη. Αυτά είναι περισσότερα εντάξει, τακτικά κομμάτια τα οποία θα δει ο Παντελίδης. Εντάξει, απλά οφείλουμε να το αναφέρουμε. Πάντως, στη συνέχεια του μηνύματος που έχει στείλει 741, είναι σίγουρα σημαντικό ότι είναι εδώ πέρα ο Σούντγκρεν. Με το Σάσα είπαμε ότι θα περιμένουμε να δούμε τις προπονήσεις τις επόμενες μέρες, ώστε να φανεί και ο βαθμός της ετοιμότητας του Βραζιλιάνου Χαφ και αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ως βασικός ενδεχομένως. Κόντρα στην LMSU. Μιλάμε για ένα παίχτη, παιδιά, ο οποίος έχει κάνει, αν δεν κάνω λάθος, μία προπόνηση την Πέμπτη. Έκανε τρέξιμο πριν το φιλικό με την Eindhoven. Και έχει στην ουσία μία προπόνηση με την ομάδα, έτσι. Πήγε και γνωρίστηκε με τους παίχτες του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Που υπό άλλες συνθήκες, εγώ νομίζω ότι δεν θα πήγαινε στην Ολλανδία, αλλά επειδή ήταν επιτακτική ανάγκη, έστω και για λίγο 24 ώρες να τα εκμεταλλευτεί. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, να γνωριστεί αυτό που λες και εσύ ίσα-ίσα με τους συμπαίχτες του, τους νέους του συμπαίχτες. Να τον δει και ο Παντελής να κάνει μια προπόνηση, να μπαίνει γρήγορα στο κλίμα της ομάδας, γιατί τον χρειάζεται, τον έχει ανάγκη. Θα είναι ο βασικός του χαφ, είναι στην ουσία παίκτης που ήρθε να αντικαταστήσει το Σιώπη. Δεν είναι βέβαια το ίδιο στυλ ποδοσφαιριστή. Και ουσιαστικά ανέβασε την πίεση στους υπόλοιπους παίκτες της ομάδας. Γιατί για δύο παίκτες στο κέντρο είχαμε τρεις ποδοσφαιριστές. Έτσι ήταν ο Ματίγια, ο Μπάσα. Και ο Ντουάρτε, κατά κύριο λόγο, αυτή τη στιγμή. Στο 4-2-3-1, ναι. Ναι, σαν βασικές επιλογές. Οπότε ανεβάζει και τον ανταγωνισμό λίγο. Τον είδαν οι υπόλοιποι παίχτες και ανέβασαν και αυτήν την αποδοσή του στο φιλικό της Παρασκευής. Γιατί ξέρουν ότι κάποιος έρχεται από πίσω και οι θέσεις δεν είναι πλέον ασφαλείς όπως ήταν τις προηγούμενες 10 μέρες στην προετοιμασία. Ναι. Ξέρουν ότι χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια. Και αυτό πάντα είναι καλό, το να ανεβαίνει εσωτερικός ανταγωνισμός. Το ίδιο, ας πούμε, και για το αριστερό άκρο της άμυνας, που ο μόνος καθαρό έμος αυτή τη στιγμή είναι ο Κόθουτ. Ξέρει ότι ό,τι αν γίνει θα παίξει βασικός. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ναι, αυτός την έχει πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι. Μια που είπες Κόρκουτ και έκανε την πάσα. Όσον αφορά τον Ιμπάνιες, διαβάσατε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Λαμπαουτάρες για την παρουσία του μάνατζερ του από χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Έγινε η επαφή με τους ανθρώπους του Άρη. Τα βρήκανε οι δύο πλευρές στον πρώτο χρόνο του συμβολίου, γιατί στον παίχτη προτάθηκε διετές συμβόλαιο από πλευράς Άρη. Αλλά το πρόβλημα ήταν και παραμένει στα χρήματα τα οποία πρότεινε ο Άρη στον παίχτη όσον αφορά τον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του. Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το θέμα του Ιμπάνιες, είπαμε και υπογραμμίσαμε ότι ο Άρης είναι σταθερός όσον αφορά το οικονομικό σκέλος της συγκεκριμένης υπόθεσης. Έκανε μια συγκεκριμένη προσφορά στον παίχτη και από ένα σημείο και μετά, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, φάνηκε περισσότερο να το θέλει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής το να έρθει στην ομάδα. Και το λέω διότι στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας έγινε, να το πω κρούση, όχι δεν είναι σωστή λέξη, έγινε μια επαφή από πλευράς Ιμπάνιες με τον Άρη. Ήξερε ο μάνατζερ του παίχτη ότι ο κύριος Ζεμαντόπουλος ταξίδεψε στην Ολλανδία μαζί με τον Σάσα και συμφώνησαν να συναντηθούν μέσα από το Κύρακο στην Θεσσαλονίκη. Έριξε ο Ιμπάνιες απαιτήσεις του και νομίζω ότι φάνηκε ότι και αυτά τα οποία λέγονταν και υπήρχαν ως φήμες για πρόταση την Τενισλή, για παράδειγμα, ή από τον Αποέλ, δεν είχαν βάση. Εντάξει, γιατί τα είπε αυτά τα οποία βγαίνανε την πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή, έτσι ότι
από την Τένις Λί, για παράδειγμα, υπήρχε πρόταση ύψους 430.000 ευρώ. Εγώ θα είχα πάει. Ναι, δεν νομίζω να το σκεφτόταν ο Ιμπάνιες να έρθει στον Άρη να πάει στην Τένις Λί με 430 χιλιάρια. Θα πήγαινε στην Τένις Λί με 430 χιλιάρικα. Εντάξει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι θεμητά. Θα γίνονται πάντα σε κάποιες διαπραγματεύσεις. Κάθε πλευρά προσπαθεί να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της. Αυτό έκανε η πλευρά του Ιμπάνιες. Αυτό κάνει όμως και η πλευρά του Άρη από την πρώτη στιγμή που έχει συγκεκριμένη υπόθεση. Όσον αφορά το οικονομικό, ο Άρης δίνει ένα ποσό 200-220.000 για τον πρώτο χρόνο στον παίχτη. Υπάρχει διαφορά όσον αφορά το δεύτερο χρόνο του συμβολαίου. Ο παίχτης επέστρεψε σήμερα στην Κροατία. Και αυτό το οποίο αναφέρει η πλευρά του ποδοσφαιριστή είναι ότι μέχρι αύριο, αν όχι σήμερα, στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, μέχρι αύριο θα υπάρχει και οριστική απάντηση στην πρόταση που έχει στα χέρια της από τον Άρη. Σε περίπτωση, θετικής, ας πούμε, απάντησης, ο παίχτης και η ομάδα θα έχουν 9 ημέρο, 8 ημέρο, μια καλή δουλειά πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν νομίζω τώρα ότι ο Ιμπάνιες προλαβαίνει να... Εντάξει, αλλά σίγουρα θα είναι στον πάγκο. Στον πάγκο δεν ξέρω. Στον πάγκο πιθανότατα να είναι, αλλά είναι μια περίπτωση η οποία εγώ νομίζω ότι δυσκολεύει πάλι. Αν και στην περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή και λόγω του μάνατζερ, το οποίο είναι κάπως απρόβλεπτος, του κύριου Άλιγκιτς, ο οποίος είναι και πεθερός του κιόλας. Ναι. Γιατί η γυναίκα του Ιμπάνιες είναι την Κροατία. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Αυτή τη στιγμή, δικιά μου εκτίμηση είναι ότι διέστησε το περισσότερο και με βάση βέβαια αυτά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Φαντάζει κάπως δύσκολο τώρα που μιλάμε να δώσουν τα χέρια δύο πλευρές. Από την άλλη, ο Άρης δεν θα ανέβει. Αυτό είναι σίγουρο. Για να δώσουν τα χέρια ο Άρης με τον Ιμπάνιες, πρέπει να πέσει οικονομικά η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αν δεν πέσει, τότε μπορεί να πάει να ζητήσει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και ο Άρης να ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές που έχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Έχει εξετάσει πάρα πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα και ειδικότερα την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση για να τελειώνει και είναι πρόθεση των ανθρώπων της ομάδας αυτή την εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα να κλείσουν με αυτή την υπόθεση και να έρθει ο παίκτης που θα πλησιώσει τον Γκόρχουτ εν ώψη και των αγώνων με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις ποδοσφαιρικές. Αποσύρεται μια πλευρά, επανέρχονται, κάνουν αυτό το πόκερ το λεγόμενο για να πέσουν οι απαιτήσεις. Γιατί ουσιαστικά αυτούς τους παίχτες, αν δεν έβρισκαν ομάδα σε ένα μήνα, τους έκανες πολύ φθηνότερα. Απλά εσύ θες να τους κλείσεις νωρίς για να τους έχεις στην προετοιμασία και να δουλέψεις με αυτούς. Δεν τους θες τελευταία εβδομάδα. Θα μπορούσε να το κάνεις. Δεν το κάνεις. Η πλευρά του Ιμπάνιες προσπαθεί να πάρει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί από το συγκεκριμένο deal με τον Άρη. Το θετικό στην περίπτωση του Άρη, και εδώ οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους της ομάδας, είναι ότι δεν μπαίνουν σε διαδικασία αυτού του παιχνιδιού που παίζει η πλευρά του Ιμπάνιες. Που επαναλαμβάνω είναι θεμητό, προσπαθεί ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του πελάτη του. Εντάξει. Είναι φυσιολογικό απόλυτα. Ο Άρης σωστά, ορθώς, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί έχει αποφασίσει εδώ καιρό ότι θα διαθέσει ένα συγκεκριμένο ποσό για τον παίχτη που θα έρθει να πλησιώσει τον Γκόρχουτ στο αριστερό της άμυνας. Και για μένα αυτά τα 200 χιλιάρικα και πολλά είναι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε και για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, χωρίς να θέλω να τον υποτιμήσω, ή ένας καλός παίχτης. Τα τελευταία χρόνια βέβαια δεν έχει πάρα πολύ γεμάτες χρονιές, αλλά για να επιμένει και ο Άρης και να μην έχει κλείσει την πόρτα οριστικά, σημαίνει ότι βλέπει κάτι που του αρέσει στον Ιμπάνιες. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που είπα και πριν, ότι μου κάνει λίγο δύσκολο το να δώσουν τελικά οι δύο πλευρές στα χέρια, χωρίς να αποκλείω βέβαια και μια θετική κατάληξη, βάζοντας την παράμετρο ότι είναι κάπως απρόβλεπτη η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα εκεί που έδειχνε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία και ο παίχτης θα έψαχνε αλλού το επόμενο σταθμό της καριέρας του, έγινε μία ακόμα επαφή, συμφωνήθηκε να δώσουν οι δύο πλευρές, να συζητήσουν οι δύο πλευρές στην Θεσσαλονίκη, όπως και έγινε στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει, είτε θετικά είτε αρνητικά. Αν δεν δώσουν τα χέρια Άρης και Ιμπάνιες, τότε ο Άρης θα πάει μέσα στα επόμενα 24 ώρες σε εναλλακτικές του, προσπαθώντας να κλείσει άμεσα
το κενό το οποίο υπάρχει από, από το ξεκίνημα της προετοιμασίας στο αριστεράκρο της άμυνας για να κλείσει και αυτό τον πρώτο κύκλο μεταγραφών της η ομάδα, έχοντας επικεντρωθεί κυρίως στον βασικό κορμό και σε θέσεις που αφορούν τη βασική εντεκάδα που έχει στο μυαλό του Σάββας Παντελίδης για την νέα σεζόν. Έχει καλύψει τα περισσότερα κενά, όπως το δεξιάκρο της άμυνας δηλαδή. Στα χαφ έχει πάρει δύο ποδοσφαιριστές αρκετά ποιοτικούς. Ο ένας, βέβαια, τουλάχιστον με βάση τα όσα μας μετέφερε ο Χρήσανθος από την Ολλανδία τις προηγούμενες μέρες, δεν έθελεξε με την απόδοσή του. Και ο λόγος γίνεται για τον Ντουάρτε. Τον Σάσα δεν προλάβαμε να τον δούμε. Ο Φετφατζίδης, οι πληροφορίες και αυτά τα οποία μας μετέφερε και ο Χρήσανθος από την Ολλανδία κάνουν λόγο για να παίχτη που παρουσιάζεται διαφορετικός προς το καλύτερο μέχρι στιγμής. Σε αυτές τις πρώτες μέρες παρουσίας του στην ομάδα. Να δούμε και το Σούντγκρεν και αυτόν από σήμερα που θα μπει στις προπονήσεις. Το σημαντικό για τον Άρη στη φάση στην οποία βρίσκεται είναι ότι έχει την βασική του εντεκάδα και 4-5 καλές εναλλακτικές. Δεν θα πω ότι το βάθος πάγκου είναι το ιδανικό και δεν σε καμιά περίπτωση. Okay. Αλλά είναι και 15 Ιουλίου ακόμα, πώς είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ νωρίς. 15 Ιουλίου, αλλά σε μια εβδομάδα έχει επίσημο παιχνίδι. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει σχημάτω τον πάγκο 15 Ιουλίου. Συνήθως. Εξαρτάται. Από πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν σου είπα να έχει ολοκληρώσει όλες τις μεταγραφές 15 Ιουλίου. Και ένα κομμάτι του μεταγραφικού σχεδιασμού θα επηρεαστεί και από το τι θα κάνει ο Άρης στην Ευρώπη. Από το αν θα αποκλειστεί δηλαδή ή αν θα προχωρήσει στην επόμενη φάση. Το σημαντικό για αυτό που πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένας βασικός κορμός. Πλέον το θέμα για τον Άρη, έχοντας 10 μέρες για το πρώτο μάτς με την ΑΕΛ, είναι η ετοιμότητα στην οποία θα βρίσκεται όταν θα έρθει η ώρα για το πρώτο παιχνίδι με τους Κύπριους. Αυτή η φυσική κατάσταση και οι όποιοι αυτοματισμοί θα προλάβουν να αναπτυχθούν μεταξύ των νέων παιχτών που θα έρθουν στην ομάδα. Δεν είναι μόνο οι αυτοματισμοί. Το τακτικό κομμάτι περιλαμβάνει πολλά πράγματα, όχι μόνο τους αυτοματισμούς. Εντάξει, εμένα πιο πολύ δεν μου. Όχι με ανησυχεί. Δεν περιμένω να δω πράγματα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Περιμένουμε και νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει και ο Παντελίδης περιμένει σίγουρα να δει την ετοιμότητα της ομάδας πάνω στο τακτικό κομμάτι. Και να εφαγάζει στο γήπεδο αυτά τα οποία θέλει. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο 25 Ιουλίου ας πούμε, θα μπορέσουν να βγάλουν τακτική μες στο γήπεδο. Και αυτό που λέγαμε τον Κώστα την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι περιμένουμε πιο πολύ να δούμε μια ομάδα που θα παίξει πιο πολύ σε πάθος, σε κόντρα και σε χτυπήματα, έτσι, παιδί μου, παρά σε τακτική ανάλυση και αυτοματισμούς κτλ. Θέλει τακτική ανάλυση. Θέλει τακτική ανάλυση. Γιατί ένα παιχνίδι στο οποίο παίζονται πολλά, δεν μπορείς να βγάλεις την τακτική από την εξίσωση. Δεν μπορείς να την βγάλεις, αλλά δεν μπορείς να περιμένεις πολύ. Αυτό δεν μπορείς να περιμένεις σε τόσο μεγάλο βαθμό. Γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος που έχει δουλέψει. Και πόσο μάλλον ακολουθούν 10 μήνες αγώνων μετά. Δεν μπορεί να ασχοληθεί μόνο με την τακτική. Πρέπει να κάνει και φυσική κατάσταση, πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Οπότε... Έκανε φυσική κατάσταση, έκανε και λίγη τακτική. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα πρέπει να. Τις επόμενες μέρες, βασικά το επόμενο δεκαήμερο, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο τακτικό κομμάτι. Γιατί και εσύ εμέσως, από ό,τι καταλαβαίνω, υποτιμάζει λίγο την έλεμε σου. Δεν είναι κακή ομάδα. Και ο Άρης θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τον αντίπαλο που έχει μπροστά του και να τον διαβάσει σωστά και να προσαρμοστεί σε αυτόν ώστε να είναι έτοιμος και να μην ρισκάρει. Εμένα μου άρεσε το φιλικό με τον Ατρόμητο γιατί θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Με βάση τα όσα είδα πέρσι και τα όσα έχω διαβάσει και έχω μάθει για την έλεγχο σου. Βέβαια, ο Ατρόμητος. Έκανε μια αποδυνάμωση και επιστροφή στο ελληνικό στοιχείο φέτος ο Ατρόμητος, είναι αλήθεια. Αλλά ναι, αυτό... θα είναι μια διαφορετική ομάδα φέτος γιατί έχει ένα διαφορετικό προπονητή με μια διαφορετική φιλοσοφία από αυτή του Κάναντι. Και στο φιλικό προχθές με την Νότιχαμ είχε 5-6 Έλληνες στη βασική ενδεκάδα. Όλη η τετράδα της άμυνας ήταν Έλληνες. Έκανε μια στροφή πάλι στο ελληνικό κομμάτι. Είναι ένα καλό τεστ αυτό της Πέμπτης γιατί αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία και αυτή την επόμενη εβδομάδα δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, θεωρητικά. Άρα και για αυτήν θα είναι μια πρόβα τζενεράλη και για σένα θα είναι μια πρόβα τζενεράλη και θα το αντιμετωπίσει με την ίδια σοβαρότητα που θα το προσεγγίσεις και εσύ. Γιατί την Πέμπτη θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον Άρη που θα δούμε κόντρα στην LMSU από τον Σάβα Παντελίδη και από πλευράς προσώπων αλλά και από πλευράς τακτικής. Νομίζω βέβαια διαφέρουν πολύ, αρκετά βασικά θα πω, όχι πολύ, ο Ατρόμητος με την LMSU. Γιατί ο Ατρόμητος του Αναστασίου νομίζω ότι θα είναι περισσότερο μια επιθετική ομάδα. Ναι. Απέναντι, ενώ η ΑΕΛ ΕΜΕΣΟΥ είναι μια ομάδα που ποντάρει περισσότερο στην αμυντική της λειτουργία και στη λειτουργία της ως σύνολο. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα η οποία θα σου παίξει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο, ούτε θα σε κλείσει στην άμυνά σου και θα σε πιέζει κτλ. Είναι μια ομάδα
με πολύ καλή συνοχή. Είναι μια ομάδα που έχει έναν συγκεκριμένο κορμό, ένα πετυχημένο κορμό ποδοσφαιριστών που πέρυσι έφεραν στο σύλλογο το κύπελο μετά από 30 χρόνια. Δεν έχει κάνει πολλές αλλαγές, έχει κάνει μόλις 2 μεταγραφές και από ό,τι διαβάζουμε κιόλας δεν θα κάνουν κι άλλες, τουλάχιστον για την ώρα, αυτή του Γκαζαριάν και του Ιβάν Κάρλος. Είναι αυτό το κλειστό μαχητικό σύνολο που ουσιαστικά έχουν τις όποιες δυσκολίες που έχουν και προσπαθούν να γίνουν ομάδα έτσι επιθετική και να τα ξεπεράσουν αυτό. Δεν είναι ότι θα περιμένεις πολύ τεχνικό, τεχνίδες κτλ. Αλλά άμα τους υποτιμήσεις, δεν θα περάσει καλά. Είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι δεν θα έρθει και θα μπει στην παγίδα να παίξει επιθετικά μαζί σου. Θα σε περιμένει πίσω. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο Άρης. Τη διάσπαση κλειστών αμήνων. Κοίτα, εκεί είναι να σου πω κάτι. Για ομάδες όπως είναι ο Άρης, τέτοιοι αντίπαλοι είναι δυνατά και χρήσιμα τεστ για να βγάλει συμπεράσματα. Γιατί ο Άρης, αν εξαιρέσεις τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, όλες οι υπόλοιπες ομάδες που θα αντιμετωπίσει τη φετινή σεζόν θα παίζουν κλειστά. Άρα εσύ, εκεί που θα πρέπει να επικεντρωθείς και να ρίξεις το βάρος σου, είναι στο πώς να διασπάσεις τέτοιες άμυνες. Γιατί στο ανοιχτό γήπεδο ο Άρης έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει πράγματα και μπορεί να κάνει ζημιές. Και το έδειξε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του, την κόντρα επίθεση κτλ. Το στοίχημα φέτος για τον Άρη και για τον Παντελίδη, που δημιουργεί πλέον το δικό του Άρη, και η πρόκληση που έχει είναι να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα διασπά τέτοιες σφιχτές άμυνες. Γιατί θα βρεις πάρα πολλές. Είσαι μια ομάδα που, επειδή είσαι στο top 5 του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι θα σε αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι και θα παίζουν κλειστά. Και νομίζω ότι με αυτή την οτροπία θα έρθει και άλλη μεσού την επόμενη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Χρειάζεσαι ένα Τόνσο καλό, έναν Ντουάρτε καλό, με αυτή τη μετάβαση από το χώρο του κέντρου στην επίθεση, γιατί έχουν και οι δύο επιθετικά χαρίσματα για να ενώσουν την επίθεση. Την άμυνα, όχι μόνο από το κέντρο. Πρέπει να δουλέψει έναν τρόπο παιχνιδιού που θα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα, θα πηγαίνει στα στόπερ, θα πηγαίνει στα χαφ, θα φεύγει μπροστά η μπάλα. Ένα τέτοιο τρόπο, ένα μοτίβο, ρε παιδί μου, που λένε και οι προπονητές σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου και υπομονή φυσικά θέλει, για να τα απεξέλθεις απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους. Εντάξει. Ανοίξαμε τώρα κουβέντα για ένα μάτς το οποίο έχουμε ακόμη μια εβδομάδα, αλλά θέλοντας και μία όσο πλησιάζει. Πλησιάζει, θα σχολιόμαστε, δεν μπορούσα να το αποκλείσω. Θα σχολιόμαστε όλο και περισσότερο με το συγκεκριμένο παιχνίδι κόντρα στους Κύπριους, οι οποίοι μάλιστα θα έρθουν και θα το πάρουν σε ιερή στη Βουλγαρία και θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Δεν θα γυρίσουν καθόλου στην Κύπρο. Έχουν και φιλικό αύριο. Έχουν Αλεξάνδρεια. Ναι, έχουν ένα φιλικό αύριο, έχουν ένα φιλικό το Σάββατο με μια ομάδα του Ισραήλ και θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη από ό,τι διαβάζουμε τη μεθεπόμενη Τρίτη. Δηλαδή 2 μέρες πριν το παιχνίδι με τον Άρη. Φυσιολογικό το βρίσκω να αποφεύγει ο προπονητής ο Κέρκες την Κύπρο αυτή την περίοδο, γιατί βράζει ο τόπος και είναι το χειρότερο μέρος για να δουλέψει την ομάδα, ειδικά σε περίοδο προετοιμασίας. Και έτσι κρατάει την ομάδα πάνω στη Βουλγαρία λίγο παραπάνω, που είναι πιο νορμάλες θερμοκρασίες. Αν δεν έχει νόημα να γυρίσει τη Βουλγαρία στην Κύπρο και από την Κύπρο πάλι στην Ελλάδα. Είναι φυσικά δίπλα, είναι Ελλάδα. Δύο μέρες παραπάνω. Κοίτα, νομίζω περισσότερο λόγω θερμοκρασιών το κάνει, γιατί δεν βοηθούν οι συνθήκες οι καιρικές αυτή τη στιγμή στην Κύπρο για να δουλέψεις. Είναι λίγο πνευματική κατάσταση. Προχθές το Πράβετ, το φιλικό που είχαν το Σάββατο με την Τζέσικα Σόφια, είχε τουλάχιστον 15-20 βαθμούς και βροχή έντονη. Είδες. Βλέπουμε το φιλικό εδώ πέρα, δεν είχε ψυχή το γήπεδο και ήταν έντονη βροχή κτλ. Είναι διαφορετικά. Αυτό ακριβώς. Και ο καιρός θα είναι και ένα θέμα για τον Άρη στην Κύπρο όταν θα παίξει την 1η Αυγούστου, γιατί θα πάει σε πολύ άσχημη περίοδο. Το μάτς το οποίο θα γίνει στις 8 η ώρα, όπως έγινε γνωστό χθες, ο επαναληπτικός στη Λάρνακα, κόντρα στην ΕΛΕΜΕΣΟΥ. Δεν θα έχει πέσει καν ο ήλιος 8 η ώρα. Και θα μπορούσε να το πάνε και πιο αργά, αλλά εντάξει. Και εκείνη την ώρα πάλι βράζει ο τόπος, αλλά τι να κάνουμε. Η γρασία και Κύπρος και ζέστη και όλα μαζί. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, και όσοι πάνε και πέρα θα πρέπει να προετοιμαστούν για αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άλλη μια μισή έχουμε καβάδια, έτσι, ζωή να έχει. Τι? Πάτα κουμπάκια, αδελφέ μου, να σε ακούσω αυτιά μου. Μια εβδομάδα δεν σ' άκουγα. Καλά λέω, ε. Και ενημερωθήκαμε 10 λεπτά πριν στο στούντιο. Θα κάνετε λέει με τις 7.30. Τρομερά, λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά λοιπόν στο break και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα με σχολιασμό, συνέχεια σχολιασμού για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ που έχουμε και εκεί θέματα και με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Τι πρέπει να κάνω άλλο δηλαδή? Θα κάνω παρακαλώ. Σου έχω κάνει 4 νοήματα για να σηκώσει φέτα. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν ξέρεις τα νοήματά μου. Τι να κάνω, έχω γύρει στην καρέκλα. Τι να κάνω, έχω ακόμα κουβαλάω την κούραση της αδειάς μου. Λευτεριά στο Βασίλη Καβαδία. Ναι, αυτό.
Λίμπερο 107,4 All About Aris On Air. Επιστρέφουμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7.30. Γιώργος Γκάτος και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM γεννώντα μηνύματά στο 54526. Ανοίγω και τις τηλεφωνικές γραμμές 2310-287 και 38 για να συζητήσουμε και παρέα, για να δω αν σας έλειψα κυρίως, κατά κύριο λόγο. Και πώς βλέπετε εσείς γενικότερα την κατάσταση στην ομάδα μετά και την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Πώς προετοιμάζεστε για το φιλικό της Πέμπτης με τον Ατρόμητο στο Κλεάνθης Βικελίδης και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια με την LMSU φυσικά την επόμενη εβδομάδα και για τις μεταγραφικές κινήσεις και για το μπάσκετ βεβαίως. Έχουμε γραμμή. Κατευθείαν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Επίσης. Καλό χειμώνα να έχουμε. Καλά, νωρίς είναι. Νωρίς είναι. Όχι, από τώρα καλό χειμώνα. Νωρίς είναι. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τον Αργεντίνο, τον πήγησαν. Όχι, δεν τελείωσε. Επέστρεψε στην Κροατία ο Ιμπάνιες και περιμένει ο Άρης την απάντησή του. Είναι 50-50. Για μένα. Μέχρι το βράδυ θα έχει απαντήσει. Αν όχι μέχρι το βράδυ, μέχρι αύριο. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Εμείς πόσο θα τον δίνουμε περίπου, 2,5 εκατοστάρια. Δύο κάτι του δίνεις για τον πρώτο χρόνο και κάτι παραπάνω για το δεύτερο, αλλά αυτός ήθελε θέλει παραπάνω για το δεύτερο χρόνο του συμβολίου του. Δηλαδή θέλει 3 εκατοστάρια περίπου, κάπου εκεί. Κάτι λιγότερο εκεί πέρα περίπου. Έχουμε κάνει για τους προβολείς, άμα περαστήκαν στους πυλώνες. Σήμερα ήταν τα συνεργεία εκεί πέρα και προχωρούσαν τη συγκεκριμένη διαδικασία για να είναι και έτοιμοι κιόλας για το φιλικό της Πέμπτης. Περάστηκαν οι προβολείς νομίζω στην 9, στο Σκέπαστρο, και τώρα προχωράει η διαδικασία και με τους προβολείς που είναι στη θύρα 2. Και πέρα που πήγαν τα κλάκια από τα επίσημα, εκεί θα πούνε τίποτα, θα πούνε δείχτη τίποτα, θα κάνουν. Εκεί εντάξει, τώρα είναι πολύ νωρίς για να μπούμε σε διαδικασία, αλλά νομίζω ότι κάτι θα μπει, γιατί δεν γίνεται να υπάρχουν αυτές οι θέσεις τόσο κοντά στον αγωνιστικό χώρο χωρίς κάτι προστατευτικό. Ειδικά σαν ντέρμπι, νομίζω ότι θα υπάρχει μέρημνα για να τοποθετηθεί κάτι. Και αυτό που το φτιάξανε, πώς λέγεται, το VAR. Το VAR θα είναι σε έναν χώρο μέσα στο γήπεδο. Θα υπάρχει ένα καμαράκι, ναι. Θα υπάρχει ένα καμαράκι. Είχε πάει πριν δύο εβδομάδες η εταιρεία που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο στο Βικελίδης για να δει τους χώρους κτλ. Έμεινε ικανοποιημένη από τις εγκαταστάσεις. Προχωράει και αυτό για να είναι έτοιμο με τη σέντρα της νέας σεζόν. Η UEFA έρθει νομίζω την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ότι μέσα αυτή την εβδομάδα θα έρθουν. Για επιθεώρηση, ναι. Για την τελική επιθεώρηση πριν το μας Μινέλ. Οι διαιτητές θα βγουν, πότε θα βγουν? Ορίστε. Οι διαιτητές πότε βγαίνουν? Οι διαιτητές βγαίνουν λίγες μέρες, λίγες 24 ώρα πριν το παιχνίδι. Άρα την άλλη εβδομάδα τους περιμένουμε. Και με τους τραυματίες έχουμε κάνει νέο? Όχι, δεν έχουμε κάτι νεότερο ακόμα. Περιμένουμε σήμερα ενημέρωση τι έγινε με τις εξετάσεις του Γιουνές, γιατί επέστρεψε με τραυματισμό γνωστών. Και θα κάνει μαγνητική, την έκανε βασικά το πρωί. Περιμένουμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα. Για τον μπάσκετ κάτι. Αυτή η διοίκηση που πήγε είναι μέσα και ο ηθοποιός, ο κύριος. Ναι, είναι αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος. Ναι. Οι άλλοι τι, από πού είναι, Θεσσαλονίκη είναι. Για τους άλλους δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Τώρα δεν ξέρω αν η Βάσος είναι στην Θεσσαλονίκη. Άκουσα ότι μία κοπέλα είναι κόρη ενός παλιού αντιμάρχου Θεσσαλονίκη, Μακαρατονάκη. Εγώ νομίζω ότι, γιατί θα τα πούμε και συνέχεια για τον μπάσκετ, θα κάνουμε και ένα σχόλιο γι' αυτό. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο μπήκε μια διοίκηση για να μπει αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Γιατί έπρεπε να παρουσιάσει κάτι ο κ. Γκουγκλιέλμος αύριο στη συνέλευση. Και με τον Ζάρα έχουμε καμία. Με τον Ζάρα δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον αυτό που ξέρω εγώ για την υπόθεση του Ζάρα είναι ότι αν δεν ρυθμιστούν τα χρήματα που το οφείλονται από την προηγούμενη θητεία του στον Άρη, δεν θα προχωρήσει κάτι. Θα βγάλετε τον Αντώνη τον Κάτσο να μιλήσει? Όχι, δεν τον έχουμε τον Αντώνη, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά εμείς για τον μπάσκετ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε κι άλλον? Τι έγινε, ήρθα εγώ και άνοιξα τις γραμμές. Καλησπέρα. Θα με κάνει να νιώθω φίλο μας στο τέλος. Ναι! Έχουμε κι άλλον. Καλησπέρα. Έλα, χαίρετε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη. Ναι. Με χορηγό φανέλας τι κάνουμε? Δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Κάτι είχατε γράψει κάποτε ότι είμαστε κοντά, αλλά δεν υπάρχει. Δεν έχω ακόμα κάτι οριστικό, όχι.
Ωραία. Και με τον Ματέο Γκαρσία. Με τον Ματέο Γκαρσία δεν υπάρχει επίσης κάτι, όχι. Δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Αυτό είναι καλό βέβαια για τον Άρη, έτσι όπως έχουμε πει. Σωστά, έκανα λάθος ότι είναι καλό για την ομάδα, γιατί το βλέπουμε θεωρητικά. Κοίτα, εγώ την άποψή μου για τον Ματέο την έχω πει πολλές φορές. Αφού το αναφέρεις και εσύ, τώρα θα την πω άλλη μια φορά. Υπάρχουν χιλιάδες εξτρέμ στον κόσμο. Δεν βρίσκω το λόγο να κολλάμε συγκεκριμένο στον Ματέο. Δεν κολλάμε. Επειδή τον είχαμε, δεν κολλάω καμία σχέση. Ναι. Με ευχή της Παναγίας να πάει. Αυτό. Δηλαδή τον είχαμε και δεν ήταν καθόλου κακός έτσι όπως έπαιξε πέρυσι. Λες τώρα, γιατί να τραβήξω πάλι έναν λαχνό από τους 17.365 ποδοσφαιριστές, ξέρω εγώ, που παίζουν σε αυτή τη θέση. Και γιατί να μην έχω κάτι δοκιμασμένο από αυτή την άποψη, το λέω. Νομίζω ότι ο Ματέο θα γίνει πολύ προσιτός οικονομικά αν προχωρήσει στο Europa League τον Αύγουστο μέσα και αυτός ακόμα δεν έχει βρει ομάδα. Τότε θα έρθει με τα πόδια, πιστεύω. νομίζω πως ναι. Και αυτός ο Ιμπάνιες, δεν είχατε πει ότι σε κάποια στιγμή πάμε γυάλα και ήταν αυτός ο αριστερός, το αριστερό μπάκα από την Τζάνθη. Ο Κασάδο. Ότι τέλος πάντων θα προχωρήσει, ναι. Ναι, αλλά έγινε νέα επαφή που στα μέσα της περασμένης εβδομάδας που με κίνησε από την πλευρά του ατζέντη του. Για να γίνει το χθεσινό ραντεβού. Ναι. Άρα και αυτό καλό είναι. Και εμένα κάτι που μου αρέσει είναι ότι λογικά κάνουν πολύ καλές διαπραγματεύσεις με κάποιους παίκτες. Και αυτό με κάνει και δεν ξέρω, αισθάνομαι σίγουρος για κάποια πράγματα. Και τη συμπερίπτωση... Και ότι... Ναι, πες μου. Στην περίπτωση του Ιμπάνιες κινήθηκαν αρκετά καλά, θα πω εγώ, γιατί δεν έπεσαν στην παγίδα ή στη διαδικασία να πλησιάσουν τόσο πολύ στα υπερβολικά, θα πω εγώ, θέλω του παίχτη. Ναι, όχι, αυτό χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, η ομάδα να είναι όσο πιο έτοιμη γίνεται και τίποτα άλλο. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Μακάρι, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Ωραία, 2, 3, 10, 2, 87 και 3, 8 άρια. FM κενό. Ο φίλος ο Αλέξανδρος Βασίλη, ότι είχαμε θέμα με το ίντερνετ, αλλά από ό,τι μας ενημερώνει τώρα βλέπω λέει έφτιαξε, λέει. Έχουμε πάλι ίντερνετ. FM κενό, τα μηνύματά στο 545. 26 του Κέντρου Παλούς, όποιος δεν θέλει να είναι στον αέρα. Μας ακούνε και στα ταξί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μια χαρά εδώ πέρα, μια χαρά στηρίζει η μπλε φιλή της πόλης. Λοιπόν, μην τις πάρεις πολλά όμως πελάτσας που έχεις πίσω. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, γεια σου Νίκο. Καλώς τον κλειωμένη. Τι κάνουμε, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Επέστρεψες μετά από καιρό, έτσι. Καιρό, μια εβδομάδα έλειψα, εντάξει. Δεν έφυγα και εξάμηνο. Πέρασε νερό η εβδομάδα, έτσι. Ναι, πέρασε, μπορώ να πω. Συνήθως... Όταν κάθεσαι περνάει νερό, να ξέρεις. Μόνο τώρα που σταματήσαν οι μέρες και δεν ξέρουμε... Αργούν να βλέπεις άντι σήμερα να έρθει για το ευρωπαϊκό παιχνίδι, για τα φιλικά, τότε καθυστερούν οι μέρες. Εντάξει, όταν περιμένεις κάτι με μεγάλη προσμονή, νομίζω ότι ναι, μπαίνεις σε διαδικασία να λες ότι περνάνε πιο αργά οι μέρες. Εντάξει, θα έρθει, μια εβδομάδα έμεινε. Με το που θα ενσωματωθούν λοιπόν και οι υπόλοιποι, ο Σούντγκρεν και ο Σάσα. Σάσα, ναι. Ο Σάσα έχει μπει από την Ολλανδία, εντάξει, απλά πλέον θα μπει σε σταθερό ρυθμό. Ο Σούντγκρεν είναι έτοιμος. Μπορεί να μπει και να παίξει κατευθείαν. Ναι, νομίζω ότι έτσι θα γίνει. Είναι δύο πολύ ποιοτικές λύσεις στο παιχνίδι. Ναι. Ακούω συνέχεια αυτό το Ματέο Γκαρσία. Το Ματέο Γκαρσία, ο Άρης έχει 3-4 παίκτες από την πλευρά που μπορεί να παίξει. Είναι ο Τεγκινή, είναι ο Φετφατζίδης, είναι ο Γκάμα που θα γυρίσει. Δηλαδή, άσκοπο είναι να συζητάμε για έναν παίκτη. Άμα θέλει να έρθει αυτός και δεν βρει ομάδα, θα έρθει, αλλά νομίζω ότι. Δεν χρειάζεται κιόλας να έρθει. Έχει τρεις λύσεις ο Άρης από εκείνη την πλευρά. Αν βάλω δηλαδή center for τον Ιντέγε, Ντεγκινή, Μπρούνο Γκάμα και Φετφατζίδης είναι τρεις παίκτες που μπορούν να παίξουν από εκείνη την πλευρά. Απορώ τι κόλλημα είναι αυτό με τον Ματέο Γκαρσία. Κοίτα, ο Γκάμα βέβαια, το έχουμε ξαναπεί, είναι ένα ερωτηματικό η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει. Χαμήλωσε λίγο το χαλί, Βασίλη. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος σε full ρυθμούς. Νομίζω τον περιμένω από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα μέχρι τότε θα πρέπει να πας με αυτούς. Ο Άρης θα πάρει έναν ακόμα extreme κατά πάσα πιθανότητα. Απλά είναι μια κίνηση την οποία την αφήνει για πιο μετά. Είναι όμως ο Ντεγκινή, είναι και ο Φετφατζίδης. Το Φετφατζίδη τον πιστεύω πάρα πολύ. Άσχετα μερικοί τι λένε. Δεν βάζει γκολ και δεν κάνει εκείνο και δεν κάνει το άλλο. Δηλαδή την ποιότητα που έχει ο Φετφατζίδης, άμα έβαζε και 15 γκολ, τώρα θα έπαιζε στη Γιουβέντους.
Κοίτα, να σου, λοιπόν, σου πω κάτι. Εγώ πλέον, τη στιγμή που κράτησε το Φετφατζίδη με τα λεφτά που τον κράτησε κιόλα, γιατί το έδωσε ένα αξιοσέβαστο ποσό, είναι η αλήθεια, δείχνοντά του κιόλα πόσο τον πιστεύει, δεν υπάρχει λόγο να έρθει ο Ματέο. Γιατί άμα φέρει τον Ματέο αυτή τη στιγμή, είναι σαν να αφισβητεί λίγο πάλι το Φετφατζίδη. Βέβαια, υπάρχει μια σημαντική προπόθεση. Αν μπει στου ομίλου, τα δεδομένα αλλάζουν και αγωνιστικά και κυρίω οικονομικά. Άρα εκεί πέρα σε παίρνει να κάνεις ενδεχομένως μία ανάλογη κίνηση για τα εξτρέμ σου. Μάλιστα. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε. Ναι, το μόνο κενό που βλέπω είναι ότι υπάρχει το θέμα με το αριστερό μπακ που πίσω από τον Κόρχουτ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος. Όχι. Γιατί όλες οι άλλες λύσεις είναι μπαλώματα, να τραβήξει κάποιον άλλον από εκεί, αν δεν αποκτηθεί, που θα αποκτηθεί βέβαια. Αυτόν τον Ιμπάνη δεν τον ξέρουμε τι παίκτης είναι. Μακάρι να είναι καλός, αλλά το μόνο κενό που βλέπω είναι εκεί στη θέση του αριστερού μπακ που είναι μόνο Κόρχουτ. Τώρα όσον αφορά βέβαια για το μπάσκετ, που πάντα μιλάω εγώ για το μπάσκετ, ναι. Άκουσα και για το Ζάρα που είπες, ότι αν κλείσει είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση αν έρθει ο Ζάρας. Δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, κυρίως με τον Μποχωρίδη, γιατί ο Φλόνης πιστεύω ότι θα μείνει. Ο Μποχωρίδης τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι ακριβώς λέει το ρεπορτάζ, αν πιο πολύ στεφάνω ότι έχει να φύγει να μείνει, αλλά είναι ουδής αναδικατάστατος. Σίγουρα. Εάν αποκτηθεί ένας Αμερικανός που τον έχω δει να παίζει και σε βιντεάκια, είναι εξαιρετικός παίκτης, πέρσι που έπαιζε στο Ρέχνη, δεν θυμάμαι. Ο Wiggins, ο Λάμπ. Ο Νίξον. Στο Λάβδιο. Ο Νίξον, αυτόν που τον έχω δει τώρα να παίζει, είναι εξαιρετικός παίκτης, μπορεί να βοηθήσει και στην οργάνωση και στο σκοράρισμα. Ναι. Αν αποκτηθεί, δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι, σίγουρα θα έχει άλλες προτάσεις. Νομίζω ότι έτσι όπως τον είδα δηλαδή να παίζει, σίγουρα θα έχει άλλες προτάσεις. Αλλά αν τελικά καταφέρει η διοίκηση να τον πάρει, θα είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή. Και από τους ξένους που είχαμε πέρσι, νομίζω ότι ο Μαγκή, για μένα, ο Μαγκή πρέπει να μείνει. Είναι πολύ καλός rebounder, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βελτιωθεί στις βολές, αλλά δεν απασχολεί να βελτιωθεί στις βολές. Ένας παίκτης είναι που θα καλύπτει, που θα σκεπάζει το τέτοιο. Θα είναι φόβητρο κατά το καλάθι. Και μην ξεχνάμε ότι ο προπονητής θα είναι ο Μαρκόπουλος. Δεν θα είναι αυτοί που κάναν πειράματα πέρσι. Ναι. Και η ομάδα δεν είχε ομοιογένεια. Και απορώ, παιδιά, τώρα... Το κύριο Γκάτος είναι μαζί σου. Εδώ είναι, ναι. Ο Γιώργος, ναι. Ναι. Που ασχολείται με τον μπάσκετ, έτσι. Ασχολείται περισσότερο και με τον, λοιπόν, μπάσκετ. Ναι. Απορώ λοιπόν να μια ερώτηση, κύριε Γκάτο. Παρακαλώ. Πώς ο Ηρακλής, τι είδε ο Ηρακλής και πήρε προπονή του Καστρίτη, μπορεί να μου πει κάποιος. Είναι ένας νεαρός προπονητής, έχει ουσιαστικά όλα τα περιθώρια εξέλιξη μπροστά του. Είναι στην Ομοσπονδία, στην ομάδα κάτω του 19 προπονητής, οπότε ουσιαστικά τον πιστεύουν αρκετοί. Και αυτό το νεαρό της ηλικίας του, του δίνει ας πούμε χώρο και χρόνο να αναπτυχθεί στο μέλλον προπονητικά. Είναι αξιόλογη περίπτωση. Δεν μπορώ να διαφωνώ, ας πούμε, με αυτήν την ερωτική. Ναι. Ίσως δεν κάνει για τον Άρη, γιατί ίσως δεν κάνει για τον Άρη. Δεν ξέρω βέβαια ο Ηρακλής, δεν ξέρω τι στόχος θα έχει την νέα χρονιά. Αν έχει στόχο αποκλειστικά για να μείνει στην Α1. Αν είναι να μείνει στην Α1, εντάξει, μπορεί να είναι. Αλλά με τον Καστρίτη δεν μπορείς να έχεις βλέψεις για κάτι άλλο. Μόνο για να παραμείνει στην κατηγορία, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος με το συγκεκριμένο προπονητή. Γιατί έχει, μα και στην Άντερ 19 που είναι... Τι έχει, δεν έχει, τα αποτελέσματα είναι χάλια. Επίσης... Πέρσι στον Άρη ήταν, τι να πω, δηλαδή κέρδιζε 17-20 πόντους και έχανε τα παιχνίδια. Τι προπονητής είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, ρε Κλεμμένη, αλλά ο Άρης δεν είναι και το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον αυτήν την εποχή, με τις απογοητεύσεις μεταγραφών και όλα αυτά όσα γίνονται. Και πέρα από αυτό, περίμενε, ρε Κλεμμένη, για να είμαστε και δίκαιοι τώρα, ο Καστρίτης από τον Αγγέλου καμία νίκη παρέλαβε. Μη λέμε τώρα τι θέλουμε. Τι να κάνει δηλαδή. Το Μπλατ να έφερνε σε αυτή την ομάδα, θα προσπαθούσε να βγάλει άκρο άνθρωπο και δεν θα μπορούσε. Ναι, το περσινό ρόστερ, εγώ πιστεύω ότι αδίκησε τον εαυτό του πάρα πολύ το περσινό ρόστερ. Ο Αγγέλο αδίκησε τον εαυτό του με αυτές τις επιλογές που έκανε και το σχεδιασμό. Ο Αγγέλο δεν μπόρεσε να κάνει ομάδα ποτέ
να κάνει σύνολο τους περσινούς τους παίκτες. Δεν μπόρεσε, δηλαδή, αν υπήρχε ο Μαρκόπουλος, σου είπα προπονητής, πέρσι, αν υπήρχε ο Μαρκόπουλος, ο Άρης δεν θα αντιμετώπιζε αγωνιστικά αυτά τα προβλήματα. Θα ήταν δηλαδή στη χειρότερη, θα ήταν στην έκτη θέση με το περσινό ρόστερ. Ένας προπονητής σαν τον Μαρκόπουλο, αλλά ο Αγγέλο δεν έκανε ποτέ σύνολο, δηλαδή δεν είχε πλάνο ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Ούτε ένα screen γινόταν να σουτάρει ένας παίκτης ελεύθερος. Έπαιρνε την μπάλα ο Μποχορίδης, το κεφάλι κάτω και άιντε, πού πας ρε, δες πού, ποιος είναι δεξιά, ποιος είναι αριστερά ρε. Πού πας, τι τρακέρνεις ρε. Ο Μαρκόπουλος είναι περισσότερο νομίζω προπονητής και πέρα ότι είναι νομίζω η καλύτερη επιλογή για τον Άρη, είναι ένας προπονητής ειδικών συνθήκων και ειδικών συνθήκων βασικά. Έχει και εμπειρία, έχει και απ' όλα. Λοιπόν, αυτά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Κλωμένη, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο φίλος 79 με την απόκτηση αριστερού μπακ, λέει, μετά τα μάτς με Λεμεσό, υπάρχει σε προτεραιότητα νέο καθαρό εξάρι. Ναι, ο Άρης θέλει να πάρει έναν ακόμα χαφ. Και νομίζω ότι πρέπει να πάρει έναν ακόμα χαφ. Και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να πάρει έναν χαφ, ο οποίος θα είναι καθαρά, θα είναι αμυγός κόφτης. Γιατί αυτή τη στιγμή έναν καθαρό κόφτη δεν έχει στο ρόστερ σου. Ο Μπάσα δεν είναι. Okay. Ο Ματίγια δεν είναι, παρόλο που στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν και με τη βοήθεια του Παντελίδη, να το λέμε και αυτό, θα τα λέμε όλα και τα σωστά και τα λάθος, βρήκε έναν ρόλο και βελτιώθηκε στο μαρκάρισμα ο Ισπανός. Σάσα δεν τον λες ούτε, δεν, είναι μια διάμεση κατάσταση εξαριού οχταριού, εκεί πέρα είναι δηλαδή, με προτέρημά του την ταχύτητα. Άρα θες έναν παίχτη, δεν θα πω αν να είναι στη Λουσιώπη, γιατί ο Σιώπης είναι ένα σπάνιο είδος ποδοσφαιριστή, ο οποίος η πρώτη τη δουλειά στο γήπεδο θα είναι να κόβει. Και κατά προτίμηση για μένα, είναι ένας παίχτης ο οποίος θα είναι εκεί πέρα στο 1,80. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Για να προσθέσεις και λίγο ύψος στη μεσαία γραμμή σου. Να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους. Αλλά για την ώρα και μέχρι τα μάτς με την ΕΛΕΜΕΣΟΥ, θα πάρεις ένα αριστερό μπακ και θα πορευτείς όσο έχεις. Με το ρόστερ το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και λες ότι νομίζω ότι είναι απαραίτητο όπως και να μαρκάρει ο Φετφ όπως ο Ματέο. Εντάξει, το ότι πρέπει να βάλεις το Φετφατζίδη σε αυτό το καλούπι, ναι, πρέπει να τον βάλεις. Το αν θα το καταφέρεις είναι ένα άλλο θέμα. Στην περίπτωση του Φετφατζίδη, και ειδικά από τη στιγμή που θα υπάρχει ο Σούντγκρεν από την δεξιά πλευρά. Είναι ένα κομμάτι τακτικό το οποίο θα πρέπει να το δει ο προπονητής με το επιτελείο του. Στο 4-2-3-1 μπορεί να βγαίνει ο ένας ο χαφ και να δίνει τη διαγώνια κάλυψη. Ο 4-3-3 με ένα παίχτη κολόνα μπροστά τα στόπερ και δύο στερικούς μέσους, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά για την ώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το 4-2-3-1 και πειραματικά λίγο είτε στα φιλικά είτε στις προπονήσεις που έγιναν στην Ολλανδία το 4-3-3. Δεν ξέρω να κάνω λάθος, παρακολουθούσε καλύτερα εσύ. Και με τον Τόνσο, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι στο κέντρο γύρισε ο Τόνσο μπροστά από του Ματία και Μπάσα σε αυτό. Ως δεκάρι. Όχι ως δεκάρι. Ποιο πίσω ήταν. Τι είναι πιο πίσω. Στο χώρο του κέντρου. Ήταν ο Τόνσο εξάρι. Όχι, σαν οχτάρι αγωνίστηκε πάνω κάτω. Μαζί με ποιον. Είτε είχε δύο οχτάρια. Ήταν ο Μπάσα με την κοχάφ και μπροστά ήταν ο Ματίγια με τον Τόνσο. Ναι, 4-3-3. Κάπως. Ναι. Άγιονται αλλαγές, εντάξει, διάφορα πράγματα. Ναι. Πειραματίστηκε, έκανε διάφορες αλλαγές στη διάρκεια του αγώνα. Ας πούμε και μετά την είσοδό του αρχικά ο Ντουάρτε έπαιξε ως εξτρέμ τα πρώτα 5-10 λεπτά. Την ξέρει τη θέση. Ναι. Και νομίζω ότι μέσα στη σεζόν θα δούμε τον Παντελίδη να το χρησιμοποιήσει στη συγκεκριμένη θέση αυτή του εξτρέμ. Αν και έχει επιλογές βέβαια εκεί. Πιο καθαρό εμές. Όμως η σεζόν είναι και 10 μήνες πλέον. Δηλαδή ξεκινάς σε μια εβδομάδα, δύο και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι είναι μέσα Μαΐου. Οπότε χρειάζεται λύση παντού. Δεν είναι ότι έχω 15 παίχτες, αυτό είναι. Πρέπει να έχει ολοκληρωμένο πλάνο κάπως. Κοίτα, είναι μια σεζόν η οποία σίγουρα στο πρωτάθλημα έχει 36 παιχνίδια. Και μετά μαζί με το κύπελο και την Ευρώπη, ανάλογα την πορεία που θα έχεις, μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 55 μάτς. Yeah. Άρα θες και ένα βάθος ρόστερ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα τα δούμε αυτά μετά το παιχνίδι όμως. Μετά τα μας με την ΑΕΛ σίγουρα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε καλύτερα για την ενίσχυση για την περαιτέρω ενίσχυση που θα υπάρξει στην ομάδα, όπως και για κάποιες αποχωρήσεις που είναι πιθανό να υπάρξουν. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο break των 6.30. Θα ήταν το τελευταίο, Βασίλη Καβαδιά, δεν κάναμε μέχρι τις 7.30. Θα ήταν το τελευταίο μας break αυτό των 6.30. Θα πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδιά, και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίγο 107,4 επιστρέφουμε All About Aris On Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7.30. Γιώργος Γκάτος και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Οκ. Okay. Άξι, ναι.
Μαζί μας εδώ πέρα. Όπως και εσείς φυσικά, μηνυματικά FM και ενώ γράφετε το μήνυμά στο σχόλιο σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54526 και τηλεφωνικά 2310-287-38 για να συνεχίσουμε να σχολιάζουμε την επικαιρότητα μαζί. Έχοντας ξεκινήσει το προηγούμενο μισάωρο, ο φίλος 779 λέει: πιθανή απουσία των Λάρσον Γιουνέσο μας με την ΑΕΛ δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα εντεκάδας. Πού θα πρωτοπαίξει ο Ντιγκινή? Με μήνυμου 40 μας χρειάζεται. Τρίτος τερματοφύλακας, φαντάζομαι. Τρίτος, ναι. Κοίτα, δεν ξέρω αν στο τέλος ο Άρης θα πάρει δεύτερο τερματοφύλακα. Δεύτερο βασικά τερματοφύλακα. Ένα ακόμα τερματοφύλακα. Ή αν θα κρατήσει τον αίμα για δεύτερο. Αυτό που είχα εγώ ως πληροφόρηση μέχρι πριν δύο εβδομάδες είναι ότι θα πάρει ένα ακόμα. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης, προσωπική άποψη τώρα, πρέπει να πάρει ένα ακόμα τερματοφύλακα. Όχι ότι έχω τίποτα με τον Έμαν, εντάξει, που και σε ένα φιλικό κιόλας με την Γκέντα, δεν κάνω λάθος, θα πήγε καλά. Όχι τόσο καλά με την Αϊτχόφεν, ok. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό ποδοσφαιρικά σε μια χρονιά τόσο μεγάλη όπως είναι αυτή, και μπορεί να είναι ακόμα πιο μεγάλη ανάλογα με την πορεία σου σε κύπελο και Ευρώπη, να έχεις ένα δεύτερο τερματοφύλακα 21 χρονών. Είναι μεγάλο ρίσκο. Τώρα βέβαια παίζει ρόλο και το οικονομικό. Εντάξει, γιατί μπορεί να θέλει ο Καρυπίδης και να πει: κάτσε, φίλε, έχω βάλει τόσα λεφτά σε μεταγραφές μέχρι στιγμής. Στο γήπεδο που έχει βάλει ένα σωρό λεφτά ο άνθρωπος για να το φτιάξει, σύν κάποια ψιλομερεμέτια τα οποία έχουν γίνει στο Ρήσιο και με τα γήπεδα τα οποία φτιάχτηκαν, μπορεί να πει: στοπ, θα βάλω φρένο. Μπορεί να περιμένει και τα διαρκείας, ποιος ξέρει. Μπορεί να περιμένει και τα διαρκείας. Έχει παιδιά, να σου πω κάτι. Ο Καρυπίδης μέχρι στιγμής μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί το μεταγραφικό παζλ, αλλά έχει βάλει πάρα πολλά χρήματα. Έκανε μια επένδυση αγωνιστικά σε πρωτοκλασσάτες επιλογές. Στον Ιντέγε, στον Ντουάρτε, στο Φετφατζίδη, στο Σούντγκρεν. Στο Σάσα, που γι' αυτός δηλαδή ένα 200 που θα πάρει, δεν είναι λίγα λεφτά. Εντάξει, δεν είναι λίγα αυτά τα χρήματα. Δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία έχει βάλει για το γήπεδο μέχρι στιγμής. Είναι, εντάξει. Και μια ομάδα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Και μια ομάδα δεν είναι μόνο οι οικονομικές της ανάγκες, το ρόστερ. Είναι οι προπονητές, οι γυμναστές, οι υπάλληλοι στα γραφεία, τα γύρω-γύρω. Είναι πολλά. Και έχει βάλει πολλά μέχρι στιγμής. Είναι λογικό, εγώ από οικονομικής πλευράς το βλέπω λογικό, Άρης να πατάει ένα φρένο με τα γραφικά αυτή τη στιγμή. Και από τη στιγμή κιόλας που τα διαρκείας έχουν μείνει λίγο στάσιμα, γιατί κάναμε αμάν να ξεπεράσουμε τα 5.000. Και τώρα στον Άρη ελπίζουν ότι το μάτς με τον Ατρόμητο την ερχόμενη Πέμπτη και το παιχνίδι ειδικά με την ΑΕΛ Μεσού την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτσι δύο γεγονότα τα οποία θα φέρουν και δύο γερά ντου στο κομμάτι των διαρκείας, γιατί θα πάει κόσμο στο γήπεδο, θα περάσει την μπουτίκ, θα πάρει και το διαρκείας του. Καλό. Δεν σου λέω ότι δεν θα κάνει μεταγραφές μετά από την ΑΕΛ Μεσού, θα γίνουν μεταγραφές. Απλά ανάλογα με την πορεία του Άρη στην Ευρώπη, γιατί όσο προχωράει η ομάδα θα έρχονται και λεφτά στα ταμεία της, αναλόγως θα γίνουν βασικά και ανάλογες κινήσεις για να συμπληρωθεί το παζλ του ρόστερ της νέας χρονιάς. Και καλό θα ήταν όσοι θέλετε να πάρετε το διαρκείας σας για τον αγώνα με την ΕΛ και να έχετε το εισιτήριο σας. Δεν μην το κάνετε την Πέμπτη όλοι μαζί. Γιατί θα γίνει πραγματικά, πιστεύω, μεγάλος χαμός στην μπουτίκ. Όσοι μπορείτε, ή εντός Θεσσαλονίκης, ας πούμε, καλό θα ήταν κάποιες προηγούμενες μέρες να πάτε προς τα εκεί, γιατί η κίνηση είναι αυξανόμενη καθημερινά. Και όσο θα πλησιάζουν στους αγώνες αυτούς τους δύο, θα ανεβαίνει ακόμα παραπάνω. Έχει να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Καλός ή κακός, κάποιος λέει: γιατί να πάω δύο φορές στο γήπεδο? Θα πάω μία την Πέμπτη, μία και καλή, για να δω το παιχνίδι, για να πάρω και το διαρκείας. Εντάξει, απλά και ο Άρης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για αυτές τις δύο ημερομηνίες, ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί και μια τόση μεγάλη μάζα κόσμου που θα είναι στην μπουτίκ και να τον εξυπηρετήσει για να πάρει το διαρκείας του. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν δεδομένο. 2-3-10-2-7 και 3-8 ανοιχτές οι γραμμές. Για διάβασε λίγο τον ανακοίνωση του Ερασιτέχνη. Αύριο το απόγευμα έχει γενική συνέλευση ο Ερασιτέχνης Άρης στο Nick Gallis Hall. Με ανακοίνωση ότι νωρίτερα ο Ερασιτέχνης επενθύμει στον κόσμο της ομάδας αυτή τη διοργάνωση αύριο και αναλυτικά αναφέρει. Ο Άρης. Τι? Εκδήλωση. Ο Άρης Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει. Φίλε, δεν είναι εκδήλωση. Είναι συνέλευση. Γουσού είναι. Σε παρακαλώ. Ο Άρης Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει και απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους φίλους του Άρη να παρευρεθούν αύριο, 16 Ιουλίου 2019, και ώρα 8 στο Nick Gallis Hall για τις εξελίξεις στην ΚΑΕ Άρης.
Δυνατότητα παρουσίας έχουν όλοι οι φίλοι του Άρη, μέλη ή και μη μέλη του ΑΣ Άρης, με ελεύθερη είσοδο. Είναι σημαντικό αυτό το ότι είναι ανοιχτή. Αλλά αφού έχει ελεύθερη είσοδο, είναι εκδήλωση. Καλά σου λέω. Δεν είναι εκδήλωση, ρε Γιώργο, δεν είναι εκδήλωση. Συνέλευση είναι, δηλαδή για το Θεό. Δεν έχετε ζήσει εσείς συνέλευση. Νικό. Έχεις πάει ποτέ συνέλευση? Όχι, σε ακούγαμε στο ραδιόφωνο, Νικό, όταν πήγαινες. Πότε, ρε? Παλιές. Σχολείο πηγαίναμε, Νικό. Αλήθεια τώρα. Νίκο, την πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική πήγαινα σχολείο και σε άκουγα όντως στο ραδιόφωνο. Τώρα πρέπει να νιώσω εγώ μεγάλος. Φόβο, δηλαδή. Πώς έχουν αντιστραφεί έτσι οι ρόλοι, ρε φίλε? Τι κουδούνι είναι αυτό, ρε Βασίλη? Ποιο άλλο είναι? Αλλά τι είναι αυτό τώρα? Χτύπησε το κουδούνι να πάει. Χτύπησε τέτοιο? Χτύπησε το. Πώς το λένε, να πάμε μέσα, συντάξει ξανά? Όχι. Με άκουγε, ρε φίλε, άκου τι θράσος έχει, ρε φίλε, δηλαδή αυτός. Σε άκουγα, λέω, όταν πήγαινα στο σχολείο. Είπα το ίδιο χθες στο Βασίλη, ότι ακούω το όνομά του σε ρύθμιση του ήχου από το 8 από το 9 και μόνο το Δεμέδερ χθες. Εγώ το βιάσα. Έτσι. Γενικά, με ένα καλό λόγο είμαι από χθες. Ο 779 επανέρχεται και λέει, πάνω απ' όλα βιωσιμότητα της ομάδας. Μακάρι να βγει και να το πει, αν χρειαστεί, ότι βάζει φρένο, μιας και υπάρχει κινητοποίηση στα διαρκείας. Είναι λίγα. Είναι λίγα. Είναι λίγα. Είναι λίγα, εντάξει. Κοίτα, η κίνηση που υπάρχει στα διαρκεία σε σχέση με την περσινή σεζόν, με το περσινό καλοκαίρι, είναι σαφώς πολύ καλύτερη. Εντάξει, okay, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό. Αλλά μετά από ένα πρώτο ντου που έγινε εκείνες τις πρώτες μέρες που ανακοινώθηκαν, υπήρξε μια στασιμότητα. Εντάξει, εγώ το βρίσκω και φυσιολογικό. Δεν μπορούσε να πάνε σε ρί έτσι. Ελπίζω ότι με τον Ατρόμητο και με την ΑΕΛ Μεσού θα σημειωθεί μεγαλύτερη κινητικότητα σε αυτό το κομμάτι των διαρκείας. Γιατί ουσιαστικά είμαστε κάτω από το στόχο, κάτω από τα μισά του στόχου που είχε θέσει ο Θοδωρός Καρυπίδης αρχής του καλοκαιριού. Και νομίζω, εντάξει, για μένα ήταν τότε μια αισιόδοξη πρόβλεψη 12.000 που είχε πει. Στο μυαλό μου, ας πούμε, ο στόχος είναι 10. Αυτό ω επιχειρηματία και ω ιδιοκτήτη το βλέπει αλλιώ, φαντάζομαι. Ναι. Νομίζω ότι εντάξει, ο Καρυπίδης είχε πει για 12, 11, 12 εκεί πέρα. Ναι, 12 εκεί πέρα. Αν πιάσει πενταψήφιο, δηλαδή 10.000, νομίζω ότι θα είναι καλά. Και νομίζω ότι θα είναι και ικανοποιημένο. Αλλά τα διαρκεία πέραν όλων των άλλων θα τα επηρεάσει πολύ και δυστυχώ για μένα. Βασικά για μένα αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Θα τα επηρεάσει πολύ και η πορεία που θα έχει η ομάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι περιμένουν να δούνε. Κάποιοι θα ενθουσιαστούν περισσότερο όταν δούνε τον Άρη, για παράδειγμα, παίρνει την ΑΕΛ Μεσού ή περάσει και από τον τρίτο προγραμματικό και πάει στα play-off και θα το σκεφτούν αλλιώς. Για μένα αυτό δεν είναι σωστή νοοτροπία, αλλά είναι η ελληνική νοοτροπία και είναι η νοοτροπία που την έχουν πολλοί. Έτσι είναι η κατάσταση. Για άλλους είναι ακριβά, okay. Άλλοι δεν ψήνονται και ιδιαίτερα. Εντάξει, τα διαρκείας γενικότερα το έχουμε ξαναπεί. Είναι μια κουβέντα που έχει πολλές πλευρές, έχει πολλές αναγνώσεις. Αλλά όποιος μπορεί και έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να πηγαίνει και να παίρνει. Λοιπόν, για το μπάσκετ, μιας και βλέπω στις γραμμές δεν ανταποκρίνεστε σε αυτό το μισάωρο, έχουμε το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα, νωρίς το μεσημέρι από την ΚΑΕ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο Χάρης Παπαγεωργίου, αντιπρόεδρος ο Άκης Ακελαρίου, ηθοποιός γνωστός, μέλος Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος Τζελίνα Μακραντονάκη, δικηγόρος. Το πέμπτο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα οριστεί από τον Ερασιτέχνη μετά το σημερινό συμβούλιο, δηλαδή ο Γιάννης Ψηφίδης, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι το πέμπτο μέλος. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία να αφισβητήσω τους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτό το συμβούλιο. Όπως έγραψε ο Καντούνης ο Γκάτζιος σε ένα ωραίο blog και εύστοχο λίγο πριν στο All About Ice, το οποίο μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε. Έχουμε γραμμή, Νικό. Έχουμε γραμμή. Να κάνω σχόλιο μετά για τον μπάσκετ, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας. Θα σας γυρίσω πίσω στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Ο Αντώνης είμαι από το Λεμαίδα, παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, γνωρίζετε αυτόν τον κανονισμό που επιβάλλει έναν ελάχιστο αριθμό Ελλήνων παιχτών? Διάβαζα κάποια σχόλια και πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός Ελλήνων παιχτών στη 18. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα? Με τους ξένους νομίζω πηγαίνει αυτό, όχι με τους Έλληνες.
με τους ξένους, αλλά εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θα σου απαντήσω όμως με σιγουριά, γιατί δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το δω. Ναι, κάτι παίζει με τους κοινοτικούς, ο οποίος στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν έχουμε θέμα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Και κάτι παίζει με του. Πάλι δεν μετράνε έτσι σαν κοινοτικοί. Τους γηγενείς, λες. Ναι. Στο κύπελο σίγουρα θέλεις δύο. Στο κύπελο θέλεις δύο. Που τους έχεις. Που τους έχεις, μάλιστα. Τι ήθελα να σου πω, για το UNES έχουμε νέο? Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάτι νέο. Τώρα μέχρι το βράδυ πιστεύω θα έχει κάτι. Θα ενημερώσουμε. Θα ενημερώσετε. Εντάξει παιδιά, δεν ήθελα κάτι άλλο να σας πω. Έγινε Αντώνη. Νίκο, ξεκουράστηκες? Όχι. αλλά τι να κάνουμε. Κοίτα. Ήσουν Χαλκιδική. Όχι, Χαλκιδική δεν πήγα. Ήταν να πάω τη μέρα που έγινε ο κακός χαμός με τον καιρό. Και ένας Θεός με γλίτωσε και δεν πήγα. Εντάξει, δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον έκανε κανένα μπάνιο. Δεν έκανα ούτε ένα. Τι να σου πω τώρα. Μα να σου πω κάτι, Αντώνη, τι να σου πω. Όταν ξεμπέρδεψα με κάποιες εκκρεμότητες που είχα και λέω τώρα θα πάω για μπάνια, ξεκίνησε να βρέχει κάθε μέρα. Πότε να πάω? Μάλιστα, εντάξει. Στην επόμενη που θα είναι στην Κύπρο θα τα κάνουμε εκεί πέρα, δεν πειράζει. Εκεί σας στέλνουμε για να φέρεις, είπαμε διπλό. Εντάξει. Θα φέρω και το διπλό, ρε φίλε, αλλά θα πάω να κάνω και λίγες μέρες διακοπές να δω λίγο τους δικούς μου, εντάξει, για το Θεό. Αυτά τα λες στον αέρα, δεν τρέπεσαι λίγο? πληρώνει ο Χρύσανθος. Έτσι, λοιπόν, έτσι, ναι. Έτσι, άστο να πληρώνει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Έτσι και μια μέρα πριν έρθει ο Χρύσανθος, βάλε εκείνη την αηδία το τραγούδι που βάζε το πρώτο εξάμηνο που μας πηγαίνανε στραβά. Θες να σε κόψω? Όχι, δεν θέλω να με κόψεις. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή είναι... Πώς να σου πω, είναι μια ραδιοφωνική διαστροφή, ας το πούμε, που έχω. Θέλω να το ξανακούσω αυτό το πράγμα, εκείνο το σύγχαμα. Ελπίζω να μην. Μ' αρέσει τώρα που χρησιμοποιείς σωστούς χαρακτηρισμούς. Μην γελάς πολύ μπροστά στο μικρόφωνο, Γιώργο μου. Τώρα που χρησιμοποιείς σωστούς χαρακτηρισμούς, ναι, τώρα ναι, θα το βάλω. Ναι. Ελπίζω να μας ακούει κιόλας. Δεν ξέρω, είναι κάπου μακριά αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να ακούει. Αν ακούει, ας στείλει μήνυμα. Εντάξει, έγινε λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Να σε καλά, Αντώνη, να σε καλά. Φιλιά στην Πτολεμαϊδα και τριγνώμα από την Πτολεμαϊδα. Λοιπόν, έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία, θα μιλήσω για μπάσκετ. Επανέρχεται στο σχόλιο στον μπασκετικό. Στο σχόλιο με τον μπασκετικό. Λοιπόν, έχει ορμόμενος και από τον blog του Αντώνη του Γκάτζιου. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τα μέλη τα οποία βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή, που ο καθένας στο χώρο του μπορεί να είναι και πιστεύω ότι είναι αρκετά καλός. Δηλαδή, ο Άκης Σακελαρίου στο χώρο του είναι από τους κορυφαίους. Okay? Και για τους άλλους δεν αμφιβάλλω σε καμία των περιπτώσεων. Είναι όμως μια διοίκηση που βλέπεις ονόματα ανθρώπων τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον μπάσκετ. Ναι. Άλλο το τι κάνει ο καθένας στον επαγγελματικό του χώρο, αν εξαιρέσει το Χάρη του Παπαγεωργίου βέβαια, εντάξει, ο οποίος ξέρει πολύ μπάσκετ, okay, οι υπόλοιποι δεν έχουν την γνώση του αθλήματος, δεν έχουν τη γνώση της διοίκησης μιας καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Είναι αυτό που είπα και νωρίτερα, σε ένα σύντομο σχόλιο που έκανα. Για μένα, ο Δημήτρης Γουλιέλμος έβγαλε μια διοίκηση απλά για να τη βγάλει. Για να έχει να παρουσιάσει ένα διοικητικό συμβούλιο στην αυριανή συνέλευση. Γιατί είχε μείνει μόνο ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ναι, δεν είναι θέμα εμπάθειας τώρα προς τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν έχουμε ούτε εμπάθεια ούτε συμπάθεια. Εμείς κρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε και βλέπουμε. Είναι μια διοίκηση απλά για να παρουσιάσουμε κάτι αύριο στη συνέλευση. Για να συμπληρωθεί τυπικά στο χαρτί, νομίζω. Μια μπασκετική ομάδα, όπως και μια ποδοσφαιρική ομάδα, πρέπει να διοικούνται από ανθρώπους που κατέχουν το άθλημα. Αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Και το περιβάλλον της ομάδας, και στο περιβάλλον της ομάδας να υπάρχουν τέτοια άτομα. Αυτή τη στιγμή στο μπασκετικό Άρη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όσον αφορά το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα. Και έχει θέσει ένα ωραίο ερώτημα ο Αντώνης, και έχει δίκιο. Από αυτούς εδώ πέρα που θα είναι στο διοικητικό συμβούλιο, που είναι στο τώρα στο διοικητικό συμβούλιο, πέραν του Χάρη του Παγιοργίου, που είναι νυχθημερών στα γραφεία της ΚΑΕ, ποιοι θα είναι από τους υπόλοιπους σε καθημερινή βάση σχεδόν στα γραφεία της ομάδας για να συμμετέχουν στις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της ΚΑΕ? Δεν νομίζω κάποιος από αυτούς. Δεν νομίζω να είναι κάποιος από αυτούς. Που μακάρι να είναι, okay, αλλά εγώ δεν νομίζω να είναι. Έτσι δεν διοικείται μια ΚΑΕ. Είναι... Έτσι δεν διοικείται ένα σύλλογο. Ένα αθλητικό σύλλογο και μια ανώνυμη εταιρεία όπως είναι αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για εταιρεία. Εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι βγάζουμε ένα διοικητικό συμβούλιο για να το βγάλουμε και πάλι θα είναι one man show, δηλαδή ο Γουλιέλμος.
που αποδείχτηκε την περσινή σεζόν, που δεν ήταν εντελώς ο Ανμάσο, γιατί υπήρχαν και άτομα στο διοικητικό συμβούλιο που την ψιλοβρίσκανε με τον μπάσκετ, ότι δεν είναι αρκετό. Οι οποίοι άνθρωποι όμως παρετήθηκαν ούτε καν στα μέσα της χρονιάς, νωρίτερα. Και πάλι ουσιαστικά έμεινε ο Χάρης Παπαγεωργίου στο τέλος. Ο κύριος Κάλεν, ναι, ο οποίος παρετήθηκε, πήρε πίσω την παρέτησή του και έφυγε τυπικά στο τέλος της σεζόν όταν τελείωσε η χρονιά και αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδας. Ο Γιώργος Σιγάλας, ο Τάσος Μωυσιάδης, δηλαδή. Ο Γιώργος Σιγάλας που στην ουσία ουσιαστικά είχε παρετηθεί πριν καιρό. Αυτό ακριβώς. Πάλι ήταν ο Χάρης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Κουλιέλμος είχαν μείνει πάνω κάτω. Και αυτό είναι που με ανησυχεί, γιατί βλέπω κάτι παρόμοιο αυτή τη στιγμή. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπήκαν δεν ξέρω κατά πόσο θα ασχοληθούν στο καθημερινό σκέλος και ότι θα είναι ουσιαστικά πάλι ο Χάρης Παπαγεωργίου με τον Δημήτρη Κουλιέλμο. Και οι άλλοι απλά θα είναι κάπως το τυπικό του Διοικητικού Συμβουλίου για να υπάρχει. Γιατί πρέπει να υπάρχει σε μια ομάδα. Μια παρόμοια κατάσταση ήταν τότε επί διοικήσεως Σαρβανίτη, που ο Άρης είχε πάλι τον μπαν και είχε να διαχειριστεί παρόμοια κατάσταση με πολλά χρέη, με περιορισμό, μεταγραφές, που υπήρχαν τότε άτομα στη διοίκηση και στο περιβάλλον της ομάδας που νιώθαν από το άθλημα. Που νιώθαν από τον μπάσκετ, που νιώθαν την λειτουργία μια ΚΑΕ. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον Άρη. Πλην του Χάρη του Παπαγεωργίου, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάμε πάλι σε ένα one-man show. Και αυτό το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς, επαναλαμβάνω, να θέλω να υποβαθμίσω τους ανθρώπους που τα παρτίζουν, που ο καθένας στον τομέα του μπορεί να είναι κορυφή, για μένα δεν είναι αρκετό. Και δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε, ας πούμε, και αύριο στη Γενική Συνέλευση. Δεν πιστεύω ότι έχουμε εξελίξεις σε κάτι. Κυρίως άμα έχει κάποια στοιχεία να παρουσιάσει στον κόσμο που θα περιμένει να απαντήσει σίγουρα με όσα βλέπει και όσα δεν βλέπει. Αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος προκειμένου ο Δημήτρης Γουλιέλμος να αντιστρέψει το κλίμα που υπάρχει για το πρόσωπό του είναι να βρει λύση με τον μπαν. Ναι, και να υπάρξει άρση του μπαν, ώστε να φύγει αυτός ο βραχνάς, αυτή η θηλιά από το λαιμό του Άρη και να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα στην μεταγραφική αγορά. Κάτι τέτοιο φαντάζει απίστευτα δύσκολο. Εκτός αν έρθει αύριο και παρουσιάσει δύο βαλίτσες χρήματα και ο Άρης βρει μίνιμουμ μια πεντακοσάρα για να μπει σε διαδικασία διαγωνισμών και μετά άλλη διαδικασία να τηρήσει τους διαγωνισμούς. Η μισή δουλειά είναι η άρση, η άλλη μισή είναι η τήρηση των διαγωνισμών, γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, μετά είσαι πάρα πολύ δύσκολα στα πάντα. Γιατί εύκολο είναι ουσιαστικά, άμα έχεις τα λεφτά, να άρεις αυτό το μπαν. Ναι. Αλλά το δύσκολο είναι να τηρείς μήνα με το μήνα διακανονισμό με το διακανονισμό. Δεν είναι μόνο αδεστορά. Και δεν είναι ένα μέτωπο. Δεν είναι μόνο οι παίχτες που είναι του μπαν. Είναι και όσοι αγωνίστηκαν πέρσι, η πρόπερσι και το 99. Είναι πάρα πολλές οι υποχρεώσεις που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και όλα ελπίζω αύριο να αναλυθούν από τον κύριο Γουλιέλμο, να είναι εκεί. Πιστεύω ότι θα είναι εκεί στην συνέλευση. Απλά. Αυτό το οποίο πρέπει να έχουν στο μυαλό τους όλοι όσοι πάνε αύριο στη Γενική Συνέλευση, θα τα πούμε βέβαια και αύριο, στην αυριανή την εκπομπή, είναι με τις τοποθετήσεις τους και τη συμπεριφορά τους να βοηθήσουν στην ομαλή ροή της συνέλευσης. Γιατί, δόξα τω Θεώ, στο ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε αρκετές και δεν ήταν λίγες οι φορές που πάνω σε σύγχυση, πάνω σε διάφορες λογομαχίες, ξεφεύγαν οι συνελεύσεις, πηγαίναμε αλλού την κουβέντα και χάναμε την ουσία. Αύριο πρέπει όλοι να κινηθούν στην ουσία του πράγματος, που είναι η βιωσιμότητα της ΚΑΕ και μια ομαλή λειτουργία τη νέα σεζόν. Θες να πας αύριο εκεί? Όχι. Έχω βάρδια. Σωστό. Σωστό και αυτό. Είναι μια ωραία εμπειρία, θα πρέπει να τη ζήσεις. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία.